Θεωρείτε στην κυβέρνηση, αν συμφωνείτε με τις προβλέψεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ότι θα κλείσουν σύνορα, ότι κάποιες χώρες είναι αποφασισμένες και θα προχωρήσουν σε κλείσιμο σύνορων και τι σκόπευετε να κάνετε γι' αυτό? Κοιτάξτε, οι ανησυχίες μας έχουν ήδη εκφραστεί. Και δεν είναι ανησυχίες αβάσιμες, διότι όπως ξέρετε κι εσείς, υπάρχουν αρκετές φωνές στην Ευρώπη οι οποίοι παλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, ξέρετε επίσης όλοι ότι στην Ευρώπη υπάρχουν δύο τάσεις, δύο φωνές. Η μία η οποία επιμένει ότι πρέπει να κινηθούμε στην αντιμετώπιση λύση του προσφυγικού ζητήματος με βάση τις ευρωπαϊκές αξίες και με βάση την ευρωπαϊκή πορεία και την ενότητα της Ευρώπης και την αλληλεγγύη των κρατών, η οποία είναι πλειοψηφική και διατυπώνεται από τα περισσότερα επίσημα χείλη των Ευρωπαίων, και υπάρχουν και χώρες οι οποίες προτρέπουν στο κλείσιμο των συνόρων. Όπως πρωτοστατεί σε αυτό η Ουγγαρία, που όπως ξέρετε οι ίδιοι δηλώνουν ότι είναι μια ακροδεξιά κυβέρνηση με τέτοιες λογικές. Απέναντι λοιπόν σε αυτές τις δύο λογικές υπάρχει μια διαρκής μάχη, στην οποία η Ελλάδα και έχει πρωτοστατήσει και πρωτοστατεί προκειμένου να μην δούμε μπροστά μας τους φράχτες, να μην δούμε αυτού του τύπου την αντιμετώπιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα σημάνει και ρήγμα στα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα πρωτοστατεί και θα συνεχίσει βεβαίως σε αυτή την κατεύθυνση. Καλησπέρα, Νίκη Ζορμπά από Capital. Κυρία εκπρόσωπε, είπατε σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση ότι είναι διαρκής η επικοινωνία με τους θεσμούς και ότι η κυβέρνηση έχει τη βάσιμη ελπίδα ότι θα επιστρέψουν σύντομα. Τι είναι αυτό που καθυστερεί την οριστική, το οριστικό χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να ξέρουμε πότε επισήμως θα επιστρέψουν? Κοιτάξτε, το χρονοδιάγραμμα το οποίο είχε τεθεί εξ αρχής προέβλεπε αυτές τις μέρες και για περίπου 10 μέρες να λείψουν οι θεσμοί μετά την πρώτη τους επίσκεψη και στη συνέχεια να έρθουν και να εργαστούμε περίπου 2 εβδομάδες. Μέχρι στιγμής το χρονοδιάγραμμα αυτό έχει τηρηθεί. Έχουμε λοιπόν άποψη, ελπίδα, ότι θα επιστρέψουν εντός των χρονικών πλαισίων των συμφωνηθέντων. Δεν είμαστε σε θέση να το πούμε αυτό και να το καθορίσουμε ακριβώς. Πιστεύουμε όμως ότι θα είναι σύντομο. Και αυτό, ξέρετε, δεν το πιστεύουμε επειδή θέλουμε να το πιστεύουμε, αλλά επειδή έχει διατυπωθεί και από τις φωνές της Κομισιόν και από ευρωπαϊκούς ηγέτες και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι πρέπει γρήγορα να προχωρήσει και να κλείσει η αξιολόγηση. Δηλώσεις αυτές είναι γνωστές σε όλους σας και πιστεύουμε ότι έτσι θα γίνει. Κατσίγιαννης Γιώργος από Αθήνα 84. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει μια συζήτηση που αποτυπώνεται κιόλας και σε διάφορα δημοσιεύματα ότι η κυβέρνησή σας παραδίδεται ανεφόρον στην ιστορία του προσφυγικού. Μήπως κερδίσει κάποια ανταλλάγματα στο ζήτημα της διαπραγμάτευσης με αιχμή πάντα και το ασφαλιστικό? Θα ήθελα μια απάντηση από σας πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε, όπως αναφέρετε, υπάρχουν αυτά τα δημοσιεύματα. Κατά την άποψή μας, είναι δημοσιεύματα που δεν στηρίζονται πουθενά. Έχουμε επανειλημμένους διατυπώσει, εμείς αλλά και οι Ευρωπαίοι, ότι το προσφυγικό ζήτημα δεν το συμψηφίζουμε με τα ζητήματα της αξιολόγησης ή της οικονομίας. Και δεν έχουμε κάνει κανένα βήμα σε αυτή την κατεύθυνση και ούτε προτιθέμεθα. Απ' την άλλη πλευρά, ξέρουμε ότι η Ευρώπη σήμερα, πραγματικά όπως και η χώρα μας, βρίσκεται εν μέσω δύο κρίσεων. Η μία αφορά την οικονομική κρίση, η άλλη κρίση αφορά το μεγάλο προσφυγικό ζήτημα, το οποίο δεν είναι βεβαίως ζήτημα ελληνικό, είναι ζήτημα πανευρωπαϊκό, αλλά και πέραν των συνόρων της Ευρώπης. Και με αυτόν τον τρόπο ακριβώς το αντιμετωπίζουμε. Επ' αυτού. Okay. Μακρυγέννης από πρώτο θέμα, κύριε Βασίλη. Ανησυχεί την κυβέρνηση ο ρόλος που θα διαδραματίσει το ΝΑΤΟ στην προστασία των θαλάσσιων συνόρων
για την αποτροπή των προσφυγικών ροών και πώς αντιμετωπίζει τις ανησυχίες που εκφράζονται από διάφορες πλευρές η κυβέρνηση. Έχει το νου της, τέλος πάντων, σε αυτή την ιστορία, μήπως ανοίξει κάποια υπόθεση με γκρίζες ζώνες κτλ. Και πώς συνδέεται αυτή η κυβερνητική απόφαση που αντανακλάται, ας πούμε, στις παραδοσιακές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το ρόλο του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή και γενικότερα. Ευχαριστώ. Ξεκινάω από το δεύτερο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, και στις θέσεις του τις επίσημες έκανε κριτική από παλιά για το λόγο ύπαρξης του ΝΑΤΟ μετά την διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Αυτή είναι μια θέση την οποία εξέφραζε από παλιά στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο και παλαιότερα, όπως και στις εκλογές του 25 Γενάρη που τέθηκαν διάφορα θέματα και διάφορα ερωτήματα στην ατζέντα, είχε διατυπώσει και τότε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν εκτιμάει ότι πρέπει να το ανοίξει σήμερα. Το σήμερα ήταν πέρυσι, πόσο μάλλον σήμερα που βρισκόμαστε ανοιχτοί σε πάρα πολλά ζητήματα, σε πάρα πολλά μέτωπα. Αυτό που λέγεται για τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ ενάντια στο να υπάρχει ΝΑΤΟ κλπ. Δεν αντιστοιχεί στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Αντιστοιχεί σε άλλο κόμμα. Η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως γινόταν για το λόγο ύπαρξης, αλλά μέχρι εκεί. Κύριε Μουρλάτο. Σπύρος Μουρλάτος από Άξιον 24. Κυρία Γεροβασίλη, θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Σημερινά Δεν απάντησα στο άλλο. Να, συγγνώμη. Συγγνώμη, παρεσύρθηκα από την πρώτη ερώτηση. Από τη δεύτερη, μάλλον, ερώτηση. Συγγνώμη. Επανέρχομαι. Δεν ανησυχούμε. Και δεν ανησυχούμε διότι μέχρι τώρα συζητήσεις οι οποίες έχουν γίνει στο ανώτατο δυνατό επίπεδο και οι θέσεις της Ελλάδος και οι θέσεις που έβαλε προκειμένου να συμπεριληφθούν και στο συμφωνηθέν κείμενο και να συμπεριληφθούν και ως θέσεις στο στρατηγικό σχέδιο, το οποίο δεν έχει εμφανιστεί ακόμα βεβαίως, στο επιχειρησιακό μάλλον σχέδιο, σαφώς προστατεύουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος και τις αρμοδιότητες της χώρας και βασίζονται στο ότι υπάρχει και σεβασμός στο δίκαιο, στο διεθνές δίκαιο για τις θάλασσες. Λοιπόν, επομένως αυτά έχουν συμπεριληφθεί στο σκεπτικό και έχουν συμπεριληφθεί και στο κείμενο το οποίο έχει συσταθεί. Συνταχθεί και δεν έχουμε λόγους να ανησυχούμε. Θεωρούμε και εκτιμούμε ότι με αυτές τις συμφωνίες και με σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή ότι κάθε πλευρά επιχειρεί στα δικά της χωρικά είδατε και το ΝΑΤΟ δραστηριοποιείται στις τουρκικές ακτές προκειμένου να ελέγξει τις μεταναστευτικές ροές και κυρίως τη διακίνηση εμπόρων, τη διακίνηση ανθρώπων από εμπόρους, είναι σε θετική κατεύθυνση. Σπύρος Μουρλάτος από Άξιον 24. Κυρία Γεροβασίλη, υπάρχουν δημοσιεύματα σήμερα που φέρουν την κυβέρνηση έτοιμη να φέρνει στη Βουλή σχέδιο νόμου για τη διευθέτηση και του τοπίου στο διαδίκτυο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και υπάρχουν ενδιαφέρουσες δηλώσεις από τον κύριο Κρέτσο, τον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης, ο οποίος με την δικαιολογία της κινητροδοσίας συνδέει την εξακρίβωση ψευδών ειδήσεων με την χορήγηση κρατικής διαφήμισης. Έχω δύο ερωτήματα. Ποιος συνδέει, θα μου επιτρέψετε, την εξακρίβωση ψευδών ειδήσεων από διάφορες ιστοσελίδες με την χορήγηση κρατικής διαφήμισης. Έχω δύο ερωτήματα. Κατά ποιος επιφορτίζεται με την ευθύνη της εξακρίβωσης των ψευδών ειδήσεων ακριβώς και τι γίνεται όταν, όχι ψευδείς, αλλά μη επαληθεύσιμες, εγώ θα το έλεγα, ειδήσεις διακινούνται από την ίδια την κυβέρνηση. Θυμάμαι λόγου χάρη ότι πολλά non-papers της περίοδου έως τον Ιούλιο του 2015, τελικώς σε ό,τι αφορά τη συμφωνία, δεν επαληθεύθηκαν από τις μετέπειτα εξελίξεις και το ενδιάμεσο δημοψήφισμα. Τι θα γίνει με αυτό, ευχαριστώ. Κοιτάξτε, όσον αφορά την πρόθεση της κυβέρνησης να μπει τάξη και στο πεδίο το οποίο περιγράφεται, όπως και στις ραδιοφωνικές συχνότητες, όπως και στις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες, είναι στις προθέσεις και έχει ήδη αναγγελθεί από την κυβέρνηση και θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα, μετά το πέρας δηλαδή του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες εθνικής εμβέλειας, για τις τέσσερις δηλαδή, και θα ακολουθήσει μετά. Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής οργανωμένο, υπάρχουν σκέψεις, αλλά δεν έχει υπάρξει οργανωμένο και αποτυπωμένο το σχέδιο με το οποίο θα προχωρήσουμε. Επομένως, δεν μπορούμε να συζητήσουμε για λεπτομέρειες σε ένα σχέδιο που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ακριβώς. Υπάρχει ως προσανατολισμός και ως σκέψη. Εγώ επικαλούμε επίσημες δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης όμως, στα όσα σας είπα. Δεν είναι
Δεν διαφώνησα σε αυτό, δεν είπα ότι είναι δική σας εκτιμότητα. Είναι η σκέψη του Γενικού Γραμματέα που διατυπώνει και την πρόθεση να συμβεί ακριβώς αυτό. Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω για τεχνικές λεπτομέρειες ενός σχεδίου το οποίο δεν έχει κατατεθεί και δεν υπάρχει. Έτσι. Από εκεί και πέρα. Κοιτάξτε, είναι διαφορετικό πράγμα να λες για το άλλο σκέλος της ερώτησης, να λες ότι εγώ έχω αυτή την πολιτική θέση, αλλά για αυτούς τους λόγους, για τη συγκεκριμένη συγκυρία, αναγκάζομαι να τροποποιήσω τη στάση μου και τη θέση μου και να το λες δημοσίως και μάλιστα αυτό να το βάζεις και στον ελληνικό λαό για να το κρίνει δια των εκλογών. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Και είναι τελείως διαφορετικό πράγμα να παράγω ψευδή είδηση. Αν το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει, το βλέπουμε. Το βλέπετε κι εσείς δηλαδή, ενδεχομένως και πιο πολύ και από μένα. Υπάρχουν γεγονότα πάνω στα οποία πατάμε σαν αφορμή και αυτό δημιουργούμε και κάνουμε μια μυθοπλασία πάνω σε αυτό που την εμφανίζουμε σαν γεγονός. Αυτό είναι ένα διαφορετικό. Τώρα, για το πώς ακριβώς θα κριθεί αυτό, πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, όπως το θέτεται, και ευαίσθητο και λεπτό. Χωρίς να έχουμε το σχέδιο, δεν θα ήθελα να προχωρήσουμε παρακάτω στη συζήτηση αυτή. Μπολάκη Σαποσκάη, είχαμε χθες και κάποια δημοσιεύματα και τις καθημερινές συγκεκριμένα για την απαγόρευση, εντός εισαγωγικών το λέω απαγόρευση, της πτήσης και της προσγείωσης του Πρωθυπουργού στη Ρόδο. Έγινε μια ολόκληρη διαδικασία, σχεδόν διπλωματική. Και σε συνέχεια της συζήτησης για τη δραστηριοποίηση και της Τουρκίας στο Αιγαίο μέσω του ΝΑΤΟ, μήπως η Τουρκία ενισχύει διαρκώς το ρόλο της έναντι της Ελλάδας και πλέον σπρώχνει την Ελλάδα πιο δυτικά μονίμως? Κοιτάξτε, οι προκλήσεις εκ μέρους της Τουρκίας είναι κάτι το οποίο συμβαίνει δεκαετίες στη χώρα μας. Και εξακολουθεί και σήμερα να ακολουθεί την ίδια τακτική η Τουρκία και η χώρα μας όμως από όλες σχεδόν τις προηγούμενες κυβερνήσεις, όπως και σήμερα, αντιμετωπίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο η υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Όσον αφορά το θέμα της πτήσης του Πρωθυπουργικού αεροσκάφους, πραγματικά υπευλήθη σχέδιο πτήσης εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, προκειμένου το αεροπλάνο να πετάξει πάνω από το τουρκικό έδαφος. Ζήτησαν τότε, το οποίο προέβλεπε ανεφοδιασμό στη Ρόδο. Ζητήθηκε από την πλευρά της Τουρκίας τροποποίηση του σχεδίου, ώστε να μην γίνει ο ανεφοδιασμός στη Ρόδο, με δεδομένο ότι το αναγνωρίζεται ως αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη και το Πρωθυπουργικό αεροσκάφος ως στρατιωτικό. Αυτό και ζήτησε αλλαγή του σχεδίου και να γίνει ανεφοδιασμός σε άλλο σημείο της Τουρκίας όμως. Δεν έγινε δεκτό αυτό εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, δεν δόθηκε κανένα διαφορετικό σχέδιο. Έγινε και διάβημα διαμαρτυρίας ταυτοχρόνως και το Πρωθυπουργικό αεροσκάφος άλλαξε δρόμο, πήγε μέσω Αιγύπτου, όπου έκανε ανεφοδιασμό στην Αίγυπτο, υπολογίζοντας τα χιλιόμετρα βεβαίως, και δεν έκανε στη Ρόδο, για να μπορεί μέσω του ανεφοδιασμού της Αιγύπτου να φτάνει στο Ιράν. Αυτό ακριβώς συνέβη και ήταν με βάση, όπως σας είπα και στην αρχή, και τις προκλήσεις που δεχόμαστε από την Τουρκία, αλλά και η στάση της ελληνικής κυβέρνησης είναι στεναρή απέναντι σε αυτό. Γκαντώνα από το Κόντρα. Ήθελα να σας ρωτήσω το διάβημα, γιατί άργησε κατά μια μισή μέρα, αν σας απάντησε η τουρκική πλευρά και για ποιο λόγο δεν είχε προβλεφθεί από την πλευρά της κυβέρνησης αυτή η τουρκική κίνηση. Το διάβημα δεν άργησε, έγινε ταυτοχρόνως. Δεν άργησε μια μισή μέρα. Επίσης, το να προβλέψουμε πότε θα προκαλέσει η Τουρκία με κάποια της ενέργεια, νομίζω ότι θα νομιμοποιούσε ακριβώς αυτή τη στάση εκ μέρους της Τουρκίας. Η ελληνική κυβέρνηση κάνει ακριβώς αυτά τα οποία είναι διατεθειμένη να κάνει, υπερασπίζοντας τα δικαιώματα της χώρας. Σε αυτό, επειδή προκύπτουν ορισμένες ουρές από και από τον Μακρυγιάννη και από τους υπόλοιπους, να σας ρωτήσω πολύ πιο συγκεκριμένα. Αναφερθήκατε και στο στρατηγικό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ. Αυτό, επιχειρησιακό σχέδιο. Επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ για το θέμα των ανακοπής των ροών, των προσφυγικών. Θέλω, με αφορμή και τα όσα συνέβησαν με το Πρωθυπουργικό αεροπλάνο, να καταλάβω το εξής. Τα Δωδεκάνησα δέχονται μεγάλη πίεση
από προσφυγικές ροές, Σικός και η Ρόδος. Επιμένει η ελληνική πλευρά ότι τα Δωδεκάνησα πρέπει να είναι στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ, να αναπτυχθεί και εκεί το ΝΑΤΟ παρά τις ενστάσεις που έχει η Τουρκία. Θα το θέσετε αυτό το πράγμα μέσα? Δεν θα δραστηριοποιηθεί το ΝΑΤΟ στις ανατολικές ακτές των νησιών μας. Το ΝΑΤΟ στο σχέδιο προβλέπεται να δραστηριοποιηθεί στα παράλια της Τουρκίας, προκειμένου να ανακόψει τις ροές από εκεί και να δίδει πληροφορίες και να κάνει έλεγχο, προκειμένου να υπάρχει επιστροφή όσων προσπαθούν να περάσουν προς την Ελλάδα, επιστροφή προς την Τουρκία. Αυτός ακριβώς είναι ο ρόλος του ΝΑΤΟ και αυτό έχει συμφωνηθεί. Κύριε εκπρόσωπε, δεν ξέρω αν σας ενημερώνω εγώ, γιατί το mail μας ήρθε το πρωί. Παράλληλα με την συγκέντρωσή μας εδώ, έχει και η ΚΕΔΕ και είναι ένα θέμα που αφορά την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των δημοσίων δομών υγείας ΟΤΑ και κάπου αναφέρεται ότι η τροπολογία επιχειρείται να περάσει στα κρυφά. Δεν υπάρχουν τροπολογίες. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν τροπολογίες που περνάνε στα κρυφά. Όλα είναι στη Βούλη και είναι στο φως της δημοσιότητας. Ψηφίζονται ή δεν ψηφίζονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επομένως, θέμα κρυφά δεν υπάρχει. Όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, έχει απαντήσει το αρμόδιο Υπουργείο ότι επειδή πολλοί οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφέρειες και δήμοι έχουν εκφράσει την επιθυμία να μπορέσουν να στηρίξουν, να συμβάλλουν, να συνεργαστούν σε ενίσχυση δομών υγείας κατά τόπους, στον τόπο τους, δεν υπήρχε μέχρι στιγμής στο νομικό πλαίσιο για να μπορούν να το κάνουν. Η τροπολογία αυτή δίνει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα, χωρίς να σημαίνει ότι είναι αποχρεωμένος ο κάθε δήμος ή η κάθε περιφέρεια να το κάνει. Όποιος το επιθυμεί όμως να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση, δίνεται η δυνατότητα. Και νομίζω ότι είναι μια τροπολογία σε σωστή κατεύθυνση. Ορθά την κατέθεσε το Υπουργείο. Ορθά. Και είναι και γνωστή στους Δήμους, διότι σας είπα ότι υπάρχουν πολλοί Δήμοι οι οποίοι ζητούσαν να μπορούν να ενισχύσουν δομές υγείας στην περιοχή τους. Γι' αυτό και είναι γνωστό και ήταν έτοιμα από πολλούς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Και είναι τη σωστή κατεύθυνση και δεν είναι κανένα λόγο να περάσει κρυφά μια τροπολογία η οποία κινείται σε σωστή κατεύθυνση και ενισχύει το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης και τη σχέση της με τις υποδομές της περιοχής της σε ένα ιδιαίτερα λεπτό ζήτημα και ευαίσθητο, όπως είναι τα ζητήματα υγείας και τα νομίσματα του συστήματος υγείας της κάθε περιοχής. Έτσι. Επειδή δεν μου έγινε μεσαφήνεια... Όνομα και μέσον και λοιπά, για να καταγράφετε. Ναι, Παναγής Γαλιατζάτσος από τη Real News και το Real FM. Επειδή δεν μου έγινε απολύτως σαφές και κατανοητό η απάντησή σας στην ερώτηση του συναδέλφου Βιτάλη, θέλω να την επαναλάβω. Εξαιρούνται πράγματι τα Δωδεκάνησα από τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της ανάπτυξης της δύναμης συμμαχίας? Και έχω και μια δεύτερη ερώτηση. Γιατί άκουσα χθες τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Καμένο, να επαναλαμβάνει ότι κατοχυρώνουμε και την περιοχή έρευνας και διάσωσης και ότι η κάθε μία από τις δύο πλευρές θα επιχειρεί στο χώρο έρευνας και διάσωσης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αποδέχεται η Συμμαχία ως χώρο έρευνας και διάσωσης δικό μας το ΦΥΡ Αθηνών και τα όρια του? Κοιτάξτε, έχουμε κάνει συζήτηση, επειδή όπως εξήγησε και ο Υπουργός πολύ αναλυτικά χθες, η συζήτηση αυτή ξεκίνησε από την ανάγκη ενίσχυσης της Frontex και την μετατροπή της σε ευρωπαϊκή δύναμη. Το οποίο όμως για πρακτικούς λόγους, παρόλο που και εμάς είναι η θέση μας και θα θέλαμε να εξελιχθεί έτσι και ενδεχομένως να γίνει στο μέλλον, για λόγους πρακτικούς δεν μπορούσε αυτό να γίνει σύντομα και σε χρόνους που θα βοηθούσαν και θα έλυναν το οξύ προσφυγικό ζήτημα. Επομένως, δεχτήκαμε το ΝΑΤΟ, όμως έχουμε ήδη αναφερθεί σε αυτό, ότι επειδή επιχειρεί ταυτόχρονα και οι φρόντες στην περιοχή μας με συγκεκριμένους χάρτες, η θέση μας είναι να τηρηθεί η επιχειρησιακή δραστηριότητα ακριβώς όπως και η Frontex μέχρι σήμερα. Θα σας είπα ότι δεν υπάρχει θέμα δράσης του ΝΑΤΟ στα ανατολικά σύνορα των ελληνικών νησιών και το ΝΑΤΟ θα δραστηριοποιηθεί στα παράλια της Τουρκίας, προκειμένου να ανακόψει τις ροές προς την Τουρκία.
Διότι αυτός είναι ο στόχος αυτής της επιχείρησης. Δεν είναι θέμα να επιστρέψει το ΝΑΤΟ να δώσει σήμα για το πώς θα επιχειρήσουμε εμείς στο δικό μας χώρο, όσο να ανακόψει τις ροές από τα τουρκικά παράλια. Αυτό είναι σε συνέχεια της συζήτησης που κάνουμε γι' αυτό ρωτώ. Σήμερα τα τουρκικά μέσα, οι τουρκικές εφημερίδες φιλοξενούν δημοσιεύματα. Στη λογική, σας διαβάζω ένα τίτλο, οι πρόσφυγες ανοίχθηκαν στη Μεσόγειο καθώς το ΝΑΤΟ κλείνει το Αιγαίο. Και μιλούν για ενεργοποίηση ουσιαστικά... Οι πρόσφυγες... Ανοίχθηκαν στη Μεσόγειο καθώς το ΝΑΤΟ κλείνει το Αιγαίο. Μιλούν ουσιαστικά για την ενεργοποίηση ενός νέου περάσματος από το ΚΑΣ προς το Καστελόριζο. Δεν έχω την πληροφόρηση να σας πω για κάποιο πρόσφατο δημοσίευμα και για ένα συγκεκριμένο πέρασμα. Δεν θα μπορέσω να σας απαντήσω επακριβώς. Όμως σας εξηγώ ποιο είναι το γενικό πλαίσιο και βεβαίως το επιχειρησιακό σχέδιο, ξέρετε, δεν το έχουμε δει ακόμα. Έχουν συμφωνηθεί οι όροι με τους οποίους θα συνταχθεί το επιχειρησιακό σχέδιο και η οποία, όπως επαναλαμβάνω, σέβεται απολύτως τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και της αρμοδιότητας. Αντώνης Γκιώκας από Βήμα FM. Κυρία Γεροβασίλη, υπάρχει θέμα της παραμονής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα, το επιθυμεί αυτό η κυβέρνηση, ή μια απεμπλοκή του Ταμείου θα ήταν προς το συμφέρον όλων? Κοιτάξτε. Οι θέσεις μας για τις θέσεις του Ταμείου και για το αν αυτό ήταν χρήσιμο να είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να λύσει ζητήματα της Ευρώπης, δεν ήταν στις δικές μας απόψεις και προθέσεις. Πιστεύαμε και πιστεύουμε πάντα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει από μόνη της να αντιμετωπίσει τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν και εν μέσω οικονομικής κρίσης. Από εκεί και πέρα. Από τη συμφωνία του καλοκαιριού έχουμε δεχθεί την παρουσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μέχρι και το Μάρτιο, όπως έχει διατυπώσει το ίδιο ως τεχνικός σύμβουλος, και το Μάρτιο θα κριθεί και κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης ενδεχομένως και μετά, αυτό εννοώ με Μάρτιο, το αν και με ποιους όρους το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα παραμείνει στο πρόγραμμα. Από ό,τι φαίνεται, η εκτίμηση είναι ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα παραμείνει στο πρόγραμμα και σήμερα υπάρχει η διαπραγμάτευση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ξέρετε πόσο καθοριστική είναι η στιγμή, πόσο μεγάλο αγώνα δίνει η ελληνική κυβέρνηση για το γρήγορο και επιτυχές κλείσιμο της αξιολόγησης με βάση τη συμφωνία του καλοκαιριού, της οποίας υλοποιούμε τα στάδια και τα μέτρα τα οποία έχουμε δεχθεί, με στόχο να κλείσει η αξιολόγηση και να περάσουμε στο ζήτημα της απομείωσης, της διευθέτησης του χρέους, το οποίο είναι το καθοριστικό για τα επόμενα χρόνια για την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας και για τις προοπτικές της χώρας. Τελευταία ερώτηση είναι αυτή. Ναι, από το Μάικ Σιμάνσκι της γερμανικής Süddeutsche Zeitung. Στο γερμανικό τύπο κυκλοφορούν δημοσιεύματα για ένα Plan B μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας, το οποίο θα συζητηθεί στην Τριμερή την Πέμπτη, σύμφωνα με το οποίο η Τουρκία θα φυλάξει τα σύνορά της με την Ελλάδα καλύτερα, ώστε να ελεγχθούν οι προσφυγικές ροές προς την Ελλάδα. Εμείς οι Έλληνες θα μπορούμε να στέλνουμε πίσω στην Τουρκία πρόσφυγες και η Τουρκία φυσικά να τους δέχεται, και πρόσφυγες να φεύγουν πλέον απευθείας από την Τουρκία στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Θα υπάρχει ένα αντικίνητρο, θα υπάρχει μια αντίστροφη αναλογία σε αυτή την περίπτωση. Όσοι περισσότεροι πρόσφυγες καταφέρνουν να περάσουν τα σύνορα από Τουρκία προς την Ελλάδα, που σημαίνει κακή φύλαξη από μεριάς της Τουρκίας, τόσο λιγότερους πρόσφυγες θα δέχονται οι ευρωπαϊκές χώρες. Όσοι περισσότεροι πρόσφυγες καταφέρνουν να περάσουν τα σύνορά μας, τόσο λιγότερους θα δέχεται μετά η Ευρώπη απευθείας από την Τουρκία. Και ταυτοχρόνως θα είναι υποχρεωμένη να δέχεται πίσω αυτούς τους πρόσφυγες. Plan B αυτό. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι Plan B. Αυτά είναι τα συμφωνηθέντα. Δεν είναι Plan B. Αυτό προβλέπεται. Δηλαδή, όταν λέμε, ας πούμε, ότι έγινε ένα σχέδιο συνεργασίας...
το σχέδιο συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, το οποίο προβλέπει και τη συγκράτηση των ροών προς την πλευρά της Τουρκίας, αλλά και την μετεγκατάσταση απευθείας από την Τουρκία προς την χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους όρους που έχουν κανονιστεί και με τους αριθμούς που έχουν συμφωνηθεί. Και βεβαίως, επειδή ο όρος είναι να ελαττώσει η Τουρκία τις ροές προς την Ελλάδα και προς την Ευρώπη, προκειμένου να γίνεται η μετεγκατάσταση σε μεγάλο αριθμό κατευθείαν από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το σχέδιο συνεργασίας, δεν είναι Plan B. Και πιστεύετε ότι θα βοηθήσει? Έχουμε εντοπίσει, και όχι μόνο εμείς, γι' αυτό και το είπα και πριν, ότι το πρόβλημα σήμερα στη διαχείριση, επαναλαμβάνω, και όχι τη λύση του προσφυγικού ζητήματος, το κλειδί σήμερα στη διαχείριση της μείωσης των προσφυγικών ροών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, αλλά βρίσκεται στην Τουρκία. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον η Τουρκία τηρήσει τα συμφωνηθέντα, αλλά και οι ευρωπαϊκές χώρες, αυτές που αρνούνται σήμερα να τηρήσουν τα συμφωνηθέντα και κουνούν το δάχτυλο στην Ελλάδα ότι δεν τα τηρεί, δηλαδή αυτά που έχουν συμφωνήσει για το πόσους πρόσφυγες θα υποδεχθούν, που θα πρέπει να τηρηθούν απαρέκκλητα, είναι αυτό το οποίο θα ευνοήσει την καλύτερη διαχείριση των προσφυγικών ροών. Και μέσα σε όλα αυτά έρχεται σήμερα και η παρέμβαση του ΝΑΤΟ, προκειμένου να ελαττωθούν οι ροές, οι οποίες μέχρι σήμερα είδαμε ότι δεν έχουν ελαττωθεί εκ μέρους της Τουρκίας, και χρησιμοποιείται αυτό σαν πάτημα από τις ευρωπαϊκές χώρες για να μην δέχονται να υλοποιήσουν τα συμφωνηθέντα για τη μετεγκατάσταση. Όλα αυτά λοιπόν είναι βήματα τα οποία εμείς από πλευράς μας παλεύουμε αυτά να υλοποιηθούν, έχοντας εμείς τηρήσει απαρέκκλητα, και εμφανίζονται και αύριο και θα συζητηθούν αυτά και σύνοδο κορυφής, ότι η Ελλάδα έχει κάνει τα πάντα όσον αφορά τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις τις οποίες έχει αναλάβει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί ευχαριστώ. Έχουμε και άλλες ερωτήσεις. Προφανώς θα έχετε. Δεν έχω αντίρρηση. Γι' αυτό είναι αποκλεισμός. Με συγχωρείτε. Πώς επιλέγετε σε κάποιους να δώσετε και κάποιους να πείτε ότι πέρασε περιμένετε, η ώρα και τις αποκλείεται? Περιμένετε. Το ξέρετε και το έχουμε συμφωνήσει εξ αρχής. Εσείς είπατε ότι λοιπόν, πάνε μισή ώρα. Έχουμε μισή ώρα. Υπάρχουν άνθρωποι στους λοιπόν, οποίους δεν δώσατε. Εδώ είναι ερώτηση. Πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι κάθε φορά δεν παίρνουν. Εσείς, κύριε... μου έρχονται να πάω το μικρό. Εσείς, κύριε Σιδέρη, είστε από αυτούς που σε όλα μέχρι τώρα έχετε πάρει και βεβαίως δεν είστε αποκλεισμένος σε καμία των περιπτώσεων. Υπάρχουν συνάδελφοι εδώ που πήραν σήμερα ερώτημα, απαντώ. Πήραν σήμερα ερώτημα που δεν είχαν πάρει τις προηγούμενες φορές. Έτσι, υπάρχει, να είμαστε λίγο δίκαιοι, να μην είμαστε άδικοι. Έτσι. Δεν αποκλείω.